Εγκρίθηκε από τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο το πολύμηνο αίτημα της Δημοτικής Αρχής της Πάτρας για την χρηματοδότηση για την αποκατάσταση της Μαρίνας Πατρών, η οποία έχει υποστεί σοβαρές ζημιές καθώς επλήγει από την κακοκαιρία το περασμένο φθινόπωρο με το ποσό των 800.000 ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών που θα διατεθούν μεταξύ άλλων για την ανακατασκευή των τριών προβλητών. Είναι σημαντική απόφαση σαν πρώτο βήμα. Με αυτό θα φτιαχτούν τρεις μεγάλες αποβάθρες προκειμένου να εξασφαλιστεί με ασφάλεια η πρόσδεση των σκαφών. Ταυτόχρονα προωθούνται οι διαδικασίες για την εκτέλεση σοβαρών αναπτυξιακών έργων στη Μαρίνα της Πάτρας προκειμένου να εξυγχρονιστεί και να πληρεί τις προϋποθέσεις χωρητικότητας και ασφάλειας των σκαφών με την αναζήτηση προγραμμάτων χρηματοδότησης των απαιτούμενων έργων. Ήδη έχουμε προχωρήσει σε μελέτες ώστε να γίνει μαρίνα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτα. Ήτανε παλιά στη λιμενική ζώνη. Θα γίνει ένας τουριστικός λιμένας, βελτιωμένος. Θα γίνουν πολλά έργα. Απαιτούνται περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για το καινούριο σχήμα της μαρίνας, ώστε να αποκτήσει νέα χαρακτηριστικά, σύγχρονα, ασφαλή και λειτουργικά. Όλα τα έργα που αφορούν τη μαρίνα προωθούνται, διότι υπάρχει οι εγκρίσεις, η γραφειοκρατία των εγκρίσεων. Από εκεί και πέρα θα γίνουν οριστικές μελέτες και εφόσον υπάρξει χρηματοδότηση, ο Δήμος, για να ξέρουμε, παίρνει 1.800.000 ευρώ το χρόνο για όλα τα έργα που γίνονται στην πόλη. Προφανώς δεν μπορεί να γίνουν από αυτά τα χρήματα. Πρέπει να μπούμε σε προγράμματα και μπαίνουμε καθημερινά. Γιατί το τεχνικό μας πρόγραμμα υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, είναι έργα για 100 χρόνια με τα λεφτά που παίρνουν κάθε χρόνο. Λοιπόν, το ίδιο ισχύει και για τη Μαρίνα. Η Μαρίνα πρέπει να γίνει Μαρίνα, όχι μόνο το όνομα, και προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν πολλοί σκόπελοι, έχουμε, πώς να το πούμε, διάφορες δυσκολίες, τις οποίες ξεπερνάμε με τη δουλειά των εργαζομένων του Δήμου. Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας συνεχίζει και το σύνολο του σχεδιασμού για την ανάπτυξη του παραλιακού μετόπου, ώστε οι πατρινοί να αποκτήσουν την πρόσβαση στη θάλασσα με έργα και υποδομές που θα διασφαλίζουν τη συνεκτικότητα και συνέχεια του τοπίου με την παράλληλη ανάδειξη των υδάτινων και φυσικών πόρων του, ώστε να μετατραπεί σε ζωντανό τόπο αναψυχής και πολιτισμού με ταυτότητα και χαρακτήρα. Το γενικότερο ζήτημα είναι ότι η Πάτρα αλλάζει και πρέπει να αλλάξει ως προς το όλο το παραλιακό της μέτωπο. Είναι το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει ποτέ, ενιαίο έργο, στην ιστορία της πόλης μας. Έχει γίνει αρχιτεκτονικός διαγωνισμός και περιμένουμε τον καινούριο ΕΣΠΑ ώστε να χρηματοδοτηθούν αυτά τα τεράστια έργα. Η πόλη μας θα αποκαταστήσει τον παραθαλάσσιο χαρακτήρα της. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα αποκτήσει νέες λειτουργίες, θα αποκτήσει νέους χώρους ελεύθερους, κοινόχρηστους για τους κατοίκους και για τους επισκέπτες. Είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για το Δήμο και για τη Δημοτική Αρχή, ώστε από το νέο λιμάνι μέχρι και το τέλος της πλάζ να έχουμε ένα καθαρό, ανοιχτό μέτωπο, το οποίο θα είναι το μοναδικό στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει σε τέτοιο μήκος ελεύθερη χώρη πουθενά, ας πούμε, στον ελληνικό χώρο.